Ρονάρντο. Με χώρο και μπροστά το Σαμαράς, πέρασε ο Βραζιλιάνος. Νέα σέντρα του Λεωνάρντο. Το γκολ του Καμάλ με τον Μοντόγια πρωταγωνιστή στην πρώτη περίπτωση. Ο Τσιμπλίτσος, ο Σταφανίδης, ο Μετόπο, παιδικά και στο Παλάφας. Ευκαιρία εδώ με την κούρσα του Μπασαλά, την αλλαγή παιχνιδιού. Ήρθε ο Λεωνάρντο με μία, έδωσε πολύ ωραία δίπλα του. Θέλει να το εκτελέσει. 2-1. Δεξιά ο Κοταρίδης. Την μπαλά καθυστέρησε πολύ όμως. Τώρα ο Βραζιλιάνος αλλάζει το παιχνίδι για τον Μπασαλά. Βγαίνουν πιο μπροστά. Πιτς και προϋποθέσεις αντεπίθεσης τώρα με τον Λεωνάρντο. Τον Μοντόγια να έχει βγει μπροστά. Βραζιλιάνος καθυστέρησε. Λεωνάρντο. Ο Λεωνάρντο σε θέση βολής. 4-2. Δεύτερο προσωπικό γκολ του Βραζιλιάνου απόψε. Σε εξαιρετική κατάσταση ο Λεωνάρντο. Το αποδεικνύει για μία ακόμη φορά. Φτάνει τα 6 γκολ στο πρωτάθλημα και βγάζει ο ίδιος φωτογραφίες του ημιχρόνου δηλαδή. Και εδώ από την ωραία προσπάθεια και πάσα του Μπασαλά, η εκτέλεση για του Ερέρα. Έκλεψε ο Λεωνάρντο. Ο Ζησόπουλος και τώρα ο Λεωνάρντο. Ανεβαίνει ο Μεράν. Πολύ ωραία πέρασε ο Λεωνάρντο από τον Βασιλακάκη. Και νέα τρίπλα από τον Βινίσιου. Πολύ ωραία μεταβίβαση του Λεωνάρντο. Άντερσον, Λεωνάρντο. Έκανε κίνηση ο Μοντόγια στην απέναντι πλευρά. Σε αυτόν έφτασε η ίστερη ισοβαθμία με την ομάδα του Περιστερίου. Άρα όπως έχει τώρα η κατάσταση, Καλαμαριά Βέρεια και Ατρόμητος υποβάζονται εδώ. Πέρασε την μπάλα ο Ντιμπαλά. Ο Μπασαλά στον Λεωνάρντο. Πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού. Καλώς θέλει να συνδυαστεί με τον Λεωνάρντο. Κρατάει ο Βραζιλιάνος. Σέντρα για τον Μοντόγια. Θεοδωσιάδης. Για τον Λεωνάρντο. Κάθετη πάσα. Διού του Σιντζιλόρτς για τον Διαμάντη. Αυτός κατεβάζει ωραία για τον Λεωνάρντο. Απέφυγε ο Βραζιλιάνος τον Μάτος. Πάει να μπει στη φάση ο Μοντόγια. Αλλαγή του Μάτος. Λανθασμένη από τον Βραζιλιάνο. Ο Λεωνάρντο θα αποφύγει τον Σαριέγη. Θα κάνει και το Αργεντινός. Έχασε την κεφαλιά από τον Γκούμα. Λεωνάρντο, ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Ρέγε. Ξαναείδαμε. Λεωνάρντο είναι πολύ. Εδώ Λεωνάρντο περνάει την μπάλα και το τραβά το χέρι για Λούσης. Παστός. Λεωνάρντο. Κορυφείο την μπαλά, μακρινό σου του πρέσινγκ του Νέτο, Λεωνάρντο. Λεωνάρντο εκτελεί, μπάλα περνάει, κρατάει την μπάλα, Λεωνάρντο. Παλιά του είναι για τον Τιμπαλά, κρίνουν οι φιλοξενούμενοι με τον Διαμάντη. Ο Λεωνάρντο είναι γρήγορος, έχει βοήθεια του Τιμπαλά, ανεβαίνει από την άλλη πλευρά και ο Αδράλας. Ο Τιμπαλά δεν ήταν offside, καλυπτόταν από τον Αουρέλιο. Είδε, δεν πέρασε η παλιά από τον Άντερσον, καλή σκέψη. Λεωνάρντο. Κίνηση από τον Ποπόφ. Λεωνάρντο συνεχίζει, περνάει για τον Ποπόφ. Στην περιοχή. Λεωνάρντο. Καλή μπαλιά για τον Ντιμπαλά. Δεν βγαίνει ο Κέλεμεν. Ο Ντιμπαλά πλησιάζει στον Λεωνάρντο. Ανεβαίνει να τον βοηθήσει ο Ποπόφ. Ο Λεωνάρντο αλλάζει και αυτός παιχνίδι για τον Ρέγες. Είναι 5 με 5 όλοι. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι πολύ μακριά. Λεωνάρντο σκάβει για τον Μοντόγια. Ευκαιρία για τον Λεωνάρντο. Βγάζει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι ο Μοντόγια, θα προλάβει. Τέταρτο.
Και νομίζω, Γιάννη, του πήγε καλά το Ολυμπιακό το παιχνίδι. Σήμερα δεν νομίζω να κουράστηκε ιδιαίτερα σε αυτό το παιχνίδι. Εδώ ο Λεωνάρντο θα βγάλει τη σέντρα. Να μια... Με τον Κατεμή μπροστά του, το σουτ στην αγκαλιά του Μιχαηλίδη. Λεωνάρντο. Πολύ ωραία κράτησε την μπάλα. Χαμηλά για τον Τιμπαλά. Βγαίνει για τον Λουτσιάνο. Ο Ποπόφ στον Λεωνάρντο. Πολύ δουλειά από τον Βραζιλιάνο στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα ψάχνει την διαγώνια για τον Μοντόγια. Και ο Ατρόμητος εκείνο που θα τον φέρει πολύ κοντά στη νίκη. Κεφαλιά του Τιμπαλά. Από κοντά όμως. Θα παίζει στην αντεπίθεση. Έχοντας το πλεονέκτημα στο σκορ. Ο Ζησόπουλος για τον Λεωνάρντο. Ο Μοντόγια. Λεωνάρντο. Τακουνάκι για τον Μοντόγια. Και στον Κνόλ με τον Μαλεζά να συνεργάζονται καλύτερα και να κλείνουν στους αντίπαλους επιθετικούς της ομάδας του Λεβαδιακού. Να πούμε ακόμα ένα στοιχείο, Άγγελε, αφού δούμε την φάση. Να δούμε εδώ τον Λεωνάρντο να βγάζει για τον Μοντόγια. Αυτός προσπάθησε. Αυτός έχει μεγάλη ευκαιρία για το 1-0 στο 12. Ο Λεωνάρντο στα δίχτυα. Σκορά. Και βάζει μπροστά στο σκορ το Λεβαδιακό. Έχει την καλύτερη δυνατή σύνθεση αλλά και την καλύτερη αποστολή μετά από αρκετό διάστημα. Με τον. Το σουτ στο δοκάρι από Τούτα. Μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο κάρι της εστίας του Αντώνη Κοπολίδη σε επανάληψη. Ξαποακούμπησε την μπάλα ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ενώ ο Ανδράλας που είχε χτυπήσει και στο προηγούμενο παιχνίδι. 48 λεπτό με το πέναλτι του Λεωνάρντο. Συγκρατεί την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, γύρισε στον Λεωνάρντο. Βραζιλιάνος δεν μπορεί. Λεωνάρντο. Πέναλτι από την προβολή. Εδώ είναι η φάση με τον Λεωνάρντο και την ανατροπή του Απάρα. Πολύ κοντά στη φάση ο Παπορίδης. Εδώ είναι.